Αποθήκευσε αυτή τη συνταγή γιατί φέτος θα κάνεις την καλύτερη σκορδαλιά. Έχεις δοκιμάσει με καρύδι. Είναι ακριβώς όπως την έκανε ο μπαμπάς μου, τέλεια και πεντανόστιμη. Σε ένα μίξερ τρίβω το καρύδι μέχρι να γίνει πάρα πολύ ψηλό. Κόβω το ψωμί σε φέτες και το βουτάω σε ένα μπολ με νερό. Καλά μέχρι να μουλιάσει. Το στραγγίζω και το ρίχνω και αυτό μέσα στο μίξερ. Στη συνέχεια ο πρωταγωνιστής. Το σκορδώ, όσο χτυπάω ρίχνω ελαιόλαδο και τέλος ξύδι. Λίγο αλατάκι, συνεχίζω το χτύπημα και είναι έτοιμο. Τόσο απλά και τόσο εύκολα. Βάλε και λίγο ντομάτα από πάνω να κάνει πιο ελαφριά τη γεύση του σκόρδου. Ακολουθήστε για περισσότερα.